Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Καλησπέρα σας από την Κρήτη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Για να συζητήσουμε, κύριε Τάσιο, για την επόμενη ημέρα στον τουρισμό, περιμένοντας με αγωνία τις ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και έχω την αίσθηση, και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε, ότι θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί μάλλον δεν θα ξεκαθαρίσει στο σύνολό του το τοπίο σήμερα, από ό,τι φαίνεται. Σωστά το λέτε, άλλωστε μιλάμε για ένα πλαίσιο πρωτοκόλλο μεταφοράς και φιλοξενίας, με μεγαλύτερη, αν θέλετε, βάση τις αερομεταφορές, και φυσικά από εκεί και πέρα κάθε χώρα, όπως φαίνεται, γιατί οι διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αργές, θα μπει σε μια διαδικασία να έχει τα δικά της και σε όποια διακρατική συμφωνία μπορέσει να έχει ένα αποτέλεσμα, για να έχουμε και σε εμάς στην Ελλάδα μια ενδεχόμενη σεζόν από τον Ιούλιο. Μπορεί με συγκεκριμένα μέτρα στο κομμάτι των μετακινήσεων, στο κομμάτι των ελέγχων στις πύλες εισόδου, στο σκέλος που αφορά τελικά στην λειτουργία των ξενοδοχείων, να υποστηριχθεί στην Ελλάδα έστω υποτυπωδώς μια τουριστική σεζόν. Είναι δύσκολο το εγχείρημα, προφανώς και το σταυρόλεξο. Δεν σας κρύβω ότι ανησυχώ πάρα πολύ εάν στις επόμενες 10 ημέρες δεν έχουμε αυτό το πλαίσιο στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης, για να μπορέσουμε να ξέρουμε με ποια υγειονομικά κριτήρια, τα οποία φυσικά φαίνεται ότι θα ανακοινωθούν Παρασκευή ή από εβδομάδα. Με το δεδομένο που έχουμε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ότι το εργαλείο είναι μόνο της εγκυοδοσίας, που σημαίνει ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις εντάσσονται, οι υπόλοιπες μένουν απ' έξω, γιατί έχει όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2014, οι οποίες σε ένα σημείο είναι ανεφάρμοστες. Τονίζω ότι για τα χρηματοδοτικά εργαλεία είμαστε πάντα υπέρ του 31/12/19 ενημερότητα και προς το δημόσιο, όχι μόνο προς το τραπεζικό σύστημα. Άρα εκεί χρειάζεται μια δυνατή παρέμβαση με άλλου τύπου εργαλεία χρηματοδοτικά. Αναμένουμε αν θα το δούμε. Φυσικά τα υγειονομικά κριτήρια, το πόσο είναι ρεαλιστικά. Αρκεί να σας πω εδώ ότι ξεκίνησε ήδη ο λαβύρινθος των κριτηρίων, γιατί ήδη οι μεγάλοι tour operators έχουν στείλει τουλάχιστον από ένα υπόμνημα 50 σελίδων, 60 σελίδων, για να μπορέσει κάποιος να λειτουργήσει και να το βάλουν στο σύστημα κρατήσεών τους. Υπάρχει ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή και οικονομικός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εμάς φυσικά, που έχουν να κάνει με πάρα πολλά συμφέροντα, τόσο τον tour operators, των αεροπλάνων, των αερομεταφορικών εταιριών, φυσικά και τα δικά μας συμφέροντα, που δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, είναι ο υψηφισμός, τα γραφεία, οι μεταφορές. Είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος που στην Ελλάδα φέρνει ένα πολύ υψηλό εισόδημα. Όμως δεν σας κρύβω ότι η ανησυχία μου είναι μεγάλη, και αντίστοιχα το λέω εδώ και καιρό ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για το Plan B. Γιατί και μία σεζόν 2 μηνών δεν σημαίνει ότι θα φέρει το αποτέλεσμα που θα κάνει τη διαφορά. Το οποίο Plan B τι λέει? Ελάχιστη λειτουργία έως καθόλου, ανασύνταξη δυνάμεων και ουσιαστικά όλοι μαζί ρεαλιστικά να πάμε για την επόμενη χρονιά. Δεν βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να σώσουμε τη χρονιά αυτή. Σίγουρα το κράτος θέλει να πάρει όσο μπορεί και τα λιγότερα, και το αντιλαμβάνομαι σε αυτό. Όμως για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, χρειαζόμαστε να υπάρχουν και κάποιες εγγυήσεις. Αλλιώς θα βιώσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, έτσι και αλλιώς και για του χρόνου. Κύριε Τάσιο, η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει τουριστική ναυαρχίδα, όχι μόνο για την Ελλάδα, που είναι έτσι και αλλιώς γεγονός, αλλά για ολόκληρη τη Μεσόγειο, σε αυτό το καθεστώς το εξαιρετικά ιδιαίτερο. Κρήτη έχει όλες τις δυνατότητες, δεν τις έχει τώρα, τις έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε είναι και η πρώτη μαζί με το Νότιο Αιγαίο, όπου πρωταγωνιστούν και στο έσοδο αντίστοιχα, αλλά και αν θέλετε στις αφίξεις. Το ζητούμενο είναι το τι θέλει γενικά να κάνει η Ευρώπη, άκουσα και πριν στο ρεπορτάζ σας, και οι χώρες αναφοράς για την Ελλάδα, όπως και η Ρωσία ας πούμε, εάν θα αφήσει τους πελάτες με διακρατική συμφωνία να ταξιδέψουν, με ποια δεδομένα θα τους ζητήσει, θα επιστρέψουν πάλι στη χώρα τους. Φυσικά η Κρήτη έχει τη δυνατότητα, έχει τα αεροδρόμια, έχει νοσοκομεία αναφοράς, που η εκτίμηση μου δείχνει ότι οι πρώτες αεροπορικές πτήσεις θα πάνε σίγουρα σε περιοχές προορισμού που έχουν νοσοκομεία αναφοράς COVID, σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι. Άρα ναι, προφανώς η Κρήτη έχει όλα τα δεδομένα και τα εφέγγια, αλλά και η Κρήτη όμως έχει ένα μεγάλο ξενοδοχειακό δυναμικό και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν και αυτές τις δικές τους δυσκολίες. Πρέπει οπωσδήποτε να στηριχθούν.
31 Πέμπτου έχουμε επιταγές, οι οποίες τελειώνει η προστασία τους. Μετά στις 5 έκτου, στις 10 έκτου, στις 30 έκτου, ποιος ξέρει τι θα γίνει, με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία, ποια θα είναι τα κριτήρια που θα δώσουν. Όλοι οι tour operators ζητάνε τις ίδιες τιμές, μα η αύξηση του κόστους είναι τουλάχιστον 10% λόγω των υγειονομικών κριτηρίων. Όπως σας προανέφερα, ένας μεγάλος πόλεμος. Χρειάζεται υπομονή, πάρα πολύ υπομονή. Οι συνάδελφοι δείχνουν ότι μπορούμε να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι, το έχουμε αποδείξει, το κάνουμε πράξη και βέβαια απαιτούμε με την καλή έννοια του όρου επιτέλους αυτό που αναλογεί στην οικονομία να βγει και μπροστά και να στηριχθεί. Και θα πω εδώ και ένα πολιτικό σχόλιο, ότι σίγουρα φαίνεται ξεκάθαρα νομίζω καθημερινά ότι το παλιό πολιτικό σύστημα συγκρούεται με το ρεαλισμό. Θα πρέπει λοιπόν, αφού έχουμε αποφασίσει και καλώς κάναμε για μένα, να στηρίξουμε την υγεία των συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας και όλη αυτή την υγειονομική κρίση να τα διαχειριστούμε με το καλύτερο αποτέλεσμα, να βλέπουμε λοιπόν και το Plan B που είναι πολύ δύσκολο, ακόμη και από τον ίδιο τον κύριο Τσιόδρα, σε πολλές συζητήσεις, να λειτουργήσει ομαλά μια τουριστική περίοδο. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.